Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα που έχουμε δίπλα τον εκβουλευτή μας, τον κύριο Γιώργο Κοστέλιο και τον κύριο Κώστα Πασκάλη, για αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση που σκεφτήκαμε να κάνουμε φέτος. Τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία ήταν το θέμα ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Γενικό Λύκειο Καλαμπακίου Δράμας με καλεσμένους τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο και τον Πρόεδρο του Σωματείου ΑΜΕΑ και Φίλων Δράμας, Πασχάλη Μπόσκο. Το πρόγραμμα λοιπόν Σχολεία Χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκίνησε το 2006 ως πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και των τριών τάξεων του Λυκείου. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της γνώσης των νέων γύρω από το ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό, τις αξίες της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, καθώς και τον ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των συνθηκών της και της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, έχει επιδείξει τη δέσμευσή της να προστατεύει τους Ευρωπαίους από τις διακρίσεις. Έχει θεσπίσει ένα σημαντικό νόμο που προστατεύει τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, αναφέρει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να ζουν μια ανεξάρτητη ζωή, να έχουν μια θέση εργασίας και να αποτελούν μέρος της κοινότητας. Είμαστε εδώ στο Γενικό Λύκειο Καλαμπακίου. Μιλήσαμε με τα παιδιά στα πλαίσια του προγράμματος Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που βρέθηκα εδώ πέρα. Βρέθηκα με νέους ανθρώπους για να μιλήσουμε για το πώς η Ευρώπη υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικά τα δικαιώματα των ανάπηρων πολιτών. Είναι μια στα πλαίσια μιας ευρύτερης επίσκεψης την οποία κάνω στο νομό της Δράμας για να μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές, για να μιλήσουμε για το τι διαπραγματεύεται και τι θα διαπραγματευτεί τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το μήνυμα που θέλω να ακουστεί πολύ δυνατά είναι ότι την 9η Ιουνίου πρέπει να συμμετέχουν όλοι στην εκλογική διαδικασία με σκοπό να διαμορφώσουμε μαζί το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 5 χρόνια. Του δείξα το μπαστούνι, κατάλαβα ότι βλέπω, μου δίνει τα ρέστα, τσιγάρα, ρίχνω τα ρέστα κάτω στο πάτωμα του επίτηδος. Λέω τώρα, εγώ μου λέει θα σε βοηθήσω. Ο σκοπός μου ήταν να τον βγάλω έξω τον Γιώργο, δεν τον γνώριζα, μετά γνωριστήκαμε, να τον βγάλω έξω από το περίπτερο. Βγήκε έξω και κάναμε κουβέντα, μου λέει αυτά είναι τα ρέστα σου, βρε σε πιστεύω να μην ανησυχείς. Να σε ρωτήσω πώς πάει λέω η δουλειά εδώ το περίπτερο, κάναμε κουβεντούλα όμορφα. Καλά, 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 όλα καλά. Λοιπόν, και λέω Γιώργο, λέω να σε ρωτήσω αυτή η πινακίδα, έχεις και παγωτά του λέω. Ναι, λέει, έχω. Πες μου λέω ότι αυτή η πινακίδα του λέω διαφημίζει παγωτά. Ναι, μου λέει. Δεν το μάλωσε. Αλλά να ξέρει, λέω Γιώργο, μου λέει αυτή την πινακίδα, λέω σε λάθος δρόμο την έβαλες. Δεν θα τη δει κανένας φίλη μου του λέω. Μόνο τη φλίπερ πατάνε εδώ.